μακριά από εδώ που λέει να δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει εύκολα δουλειά ή δεν μπορεί να βρει δουλειά, έχει μια αναπηρία και θα πάρει μια σύνταξη πιθανόν 300 ευρώ. Αυτός δεν μπορεί να αποπληρώσει, δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτόν η πρόταση δεν είναι να πληρώνει κάποια χρήματα, να διαγραφούν τελείως τα χρέη από την τράπεζα. Οι τράπεζες, αν το αρνηθούν, θα πάμε στο δικαστήριο, στο δεύτερο και στο τρίτο στάδιο και δεν είναι απαραίτητη να υπάρχει και παρουσία δικηγόρου, γιατί ετοίμασε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κάποια έντυπα που θα βοηθούν και τους δικαστικούς να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές που δεν έχουν και τη δυνατότητα δηλαδή. Είναι αυτοί οι καταναλωτές. Έτσι. Εκεί που πας να γλιτώσεις, να χρεωθείς και με περισσότερα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο για το θέμα αυτό. Όχι, απλώς να είναι ξεκάθαρο ότι έχει τρία στάδια. Το ένα είναι το εξοδικαστικό που παραβαίνουν οι φορείς. Το δεύτερο πάλι είναι δικαστικό, αλλά είναι, θα έλεγα, χωρίς διαδικασία διοίκηση. Είναι μια πρόταση που γίνεται από τον Ειρηνοδίκη και από τον δικαστή προς τις τράπεζες. Αν το αρνηθούν γι' αυτό, πάμε τότε στο τρίτο στάδιο όπου παίρνεται δικαστική απόφαση. Παίρνει ο Ειρηνοδίκης απόφαση και λέει πώς θα γίνει το σχέδιο. Τώρα θα μου πει κανένας που είναι νομικός. Είναι ξευγενισμένα τόση ώρα, κύριε Τσεμπερδίδη, αλλά εγώ θα ήθελα να θυμίσω ότι εμείς αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα είναι το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο. Απλή. Όχι απλή. Όχι απλή, όχι απλή. Καμία σχέση. Πώς θα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο βατή τη χρεοκοπία του Έλληνα. Αυτό συζητάμε τόση ώρα. Όχι, συζητάμε πώς ο Έλληνας, ποιος χρεώθηκε και με δική του ευθύνη, έτσι, κανένας δεν τον πίεσε, αλλά κυρίως χάρη στις επιθετικές πρακτικές των τραπεζών που έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, με τα ληστρικά υψηλά επιτόκια της καταναλωτικής πίστης, 18-20%. Ενώ τους καταθέτεις χρήματα και σου δίνουν μισό ή 0%, όταν δανείζεσαι σου λένε 18-20% το πλαστικό χρήμα. Είναι ληστρικά τα επιτόκια, δεν έπρεπε να είναι διψήφια, έπρεπε να είναι κάτω από το 10%. Τα οποία τα χορηγούσαν αφιδώς. Και η δική μας, ο κακός σχεδιασμός, αλλά μπορεί να σου έρθει και απ' αλλού. Να έχεις σχεδιάσει μια πορεία οικονομική, αλλά ξαφνικά το εργοστάσιο που δούλευες να έκλεισε. Δεν είναι δική σου ευθύνη. Έκλεισε το εργοστάσιο. Εσύ ανέλαβες κάποια χρέη, αγόρασες ένα σπιτάκι, θα το χάσεις αυτό το σπίτι. Αυτό έχετε να προστατεύσει. Αυτός που με όνειρα και υδρότα αγόρασε ένα σπιτάκι και πλήρωνε κάποιες δόσεις, έχασε τη δουλειά του και έρχεται η τράπεζα και του παίρνει το σπίτι. Αυτό θέλουμε να σταματήσουμε. Το πτωχευτικό δίκαιο κοιτάει να εντάξει τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν και χάνουν την μοναδική κατοικία που έχουν. Ναι. Και τώρα να ρωτήσω και το άλλο. Αυτή η ιστορία, εφόσον ο καταναλωτής πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, τι γίνεται, του χαρίζει το δάνειο, το πληρώνει κάποιος, η τράπεζα άλλος, το πληρώνει το κράτος, τι γίνεται ακριβώς, αυτό δεν μας το είπατε. Όποια από αυτά, όπως είναι τα χρέη τα οποία μπορούν μέσα μετά από 4 χρόνια να διαγραφούν αφού έχουμε πληρώσει ένα κομμάτι, ή αυτά που θα προτείνουμε να μην διαγραφούν τελείως, θα τα επιβαρυνθούν οι τράπεζες. Δηλαδή, δεν θα πληρώσει δηλαδή το κράτος. Η τράπεζα είναι αυτή η οποία θα ακριβώς χαρίσει σε ένα καταναλωτή το χρέος. Ναι, δεν το θα τα χωρίσει ή θα υποχρεωθεί να τα χαρίσει. Γιατί καμία τράπεζα δεν χαρίζει εύκολα. Αλλά θα θυμίσω κάτι, ότι οι τράπεζες πάντοτε είχαν επισφάλειες. Και μάλιστα μαζεύαν αυτές τις επισφάλειες και για να μην τις έχουν στον συλλογισμό τους και τους δημιουργεί μια αρνητική εικόνα, τι κάνανε. Τις πουλούσαν κάποτε σε κάποιες πρακτικές εταιρείες. Του λέγανε: έχω απαιτήσεις από κάποιους καταναλωτές 100 εκατομμύρια. Δώσουμε 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια και πάρτες. Και τις αγόραζε αυτές τις επισφάλειες σε ένα γραφείο εισπρακτικό και προσπαθούσε από τα 15 που πλήρωσε να βγάλει 15, 20, 30 παραπάνω. Είτε χρησιμοποιώντας νομικής οδούς, αλλά όχι τόσο, όσο περισσότερα παράνομες οδούς. Γι' αυτό και υπήρξε ένα θεσμικό πλαίσιο, έγινε το 2008, έχει κάποιες τροποποιήσεις τώρα, ώστε αυτές τις πρακτικές εταιρείες να μην μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάναν τότε. Ήταν εκβιασμοί, όρια βίας κλπ. Πέρα από τα προσωπικά στοιχεία που γινόταν βούκινο στον περίγυρό σου. Άρα, οι τράπεζες εκείνη την περίοδο που χάνανε από 80 έως 85% και πολλές φορές το 90% από τις επισφάλειες, με αυτό το νομοσχέδιο δεν θα χάσουν τόσα, θα χάσουν πολύ λιγότερα. Γιατί τους δίνεται η δυνατότητα
να βοηθήσει ο καταναλωτής να εκποιήσει ο ίδιος περιουσιακά του στοιχεία για να κρατήσει την πρώτη κατοικία, για να εξοφλήσει τις τράπεζες. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο μερές στις τράπεζες, γιατί είδαμε τις πρώτες αντιδράσεις τους. Είδαμε παράνομες πρακτικές και καταγγείλαμε. Πήγε καταναλωτής δικός μας, ο οποίος πήρε μια αίτηση που έχει φτιαχτεί από το ΚΕΠΚΑ σύμφωνα με την νομοθεσία, παρόμοιες αιτήσεις έχει κάνει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, την κατέθεσε στην τράπεζα και η τράπεζα λέει: όχι αυτή την αίτηση, ας την αυτήν, θα σου δώσω εγώ μια αίτηση να κάνεις. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Δεν το κατάλαβα, μπορείτε να το πείτε πάλι, σας παρακαλώ. Πήρε αίτηση από το ΚΕΠΚΑ, που είναι σύμφωνα με την νομοθεσία, την οποία έλεγε: τράπεζα, δώσε μου τι χρέη έχω σε κεφάλαιο, σε τόκους, τι έξοδα, αναλυτικά για κάθε είδος δανείου που έχω. Σύμφωνα με τον νόμο, το συγκεκριμένο νόμο του πτωχευτικού δίκαιου, χωρίς δαπάνη. Και η τράπεζα λέγει: α, όχι αυτή την αίτηση, θα σου δώσω εγώ μια αίτηση, η οποία είχε δύο παραγράφους μέσα, που είναι καταχρηστικές. Πού συμβαίνει αυτό, σε ποια ευνομούμενη πολιτεία πάει ένας πολίτης να κατέθεσει μια αίτηση και του λέει η υπηρεσία: α, δεν τη δέχομαι αυτή την αίτηση, κάνουμε αυτή την αίτηση. Η πρώτη μεγάλη παρανομία, και είναι από μεγάλη ελληνική τράπεζα. Έχουμε προειδοποιήσει τη διοίκηση να το αλλάξει, έχουμε ενημερώσει τη Γενική Γραμματεία και αν δεν το κάνει θα υπάρχουν και ποινές. Αλλά υπάρχουν και άλλες ιστορίες. Πιέζαν τον καταναλωτή, αυτά που ξέρετε ξεχάστε τα, μόνο κάποιοι άνεργοι θα αποφεληθούν, οι υπόλοιποι θα πληρώσετε, γι' αυτό έλα να πληρώσεις. Λέμε τους καταναλωτές, με πλήρη συνείδηση του θεσμικού πλαισίου, όποιος από τις τράπεζες σας πει κάτι τέτοιο, ότι δεν μπορείτε να ενταχθείτε, ελάτε να τα κανονίσουμε και αφήστε το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο, ζητήστε τους αυτά που σας λένε προφορικά να σας τα γράψουν και να τα υπογράψουν. Αν τολμούν και πιστεύουν ότι έχουν δίκαιο, τις οδηγίες που λένε προφορικά να τις γράψουν και να τις υπογράψουν. Και τότε θα δούνε τι σημαίνει νομοθεσία, τι σημαίνει ΚΕΠΚΑ και τι σημαίνει να είσαι υπάλληλος σε μια τράπεζα που θέλει να παρανομήσει. Γριαμμένο σας βλέπω τώρα. Όταν βλέπω τέτοιες πρακτικές από τράπεζες που έχουν κερδοσκοπήσει από στελέχη τα οποία τους έμπαινε ένα πλαφόν και δεν αντιδρούσανε και πουλούσαν τις κάρτες όποιος και να σου, να περνούσες απ' έξω και σου λέγανε πάρε κάρτα. Και επειδή δημιουργήθηκαν επισφάλειες για τις κακές τους πολιτικές και όχι μόνο, αναλαμβάνουν και τις ευθύνες των καταναλωτών. Τώρα να σου λένε ότι ξέρεις, ξέχνατε αυτά, δεν υπάρχει νομοθεσία και εμείς έχουμε επιστολές από το Υπουργείο Οικονομικών που μας λένε άλλα και τέτοια παραμύθια για να τρομάξουν τους καταναλωτές. Αυτά δεν θα περάσουν. Να είστε καλά λοιπόν και σας ευχαριστούμε που μας προσέχετε. Πείτε μας, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές, πού μπορούμε να σας βρούμε για να κλείσουμε με αυτό. Ορίστε. Μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλέφωνο το 233333 που είναι νούμερο Θεσσαλονίκης, 2310-233333, στο 233423, δεύτερο νούμερο, από τις 9 μέχρι τις 2.30 και να προσέρχονται στο ΚΕΠΚΑ για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες από τις 9 πάλι μέχρι τις 2.30 που είναι Βασιλέως Ηρακλείου 32 στην Αριστοτέλου, κοντά στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Ηρακλείου είναι παράλληλος με την Τσιμισκή, είναι δίπλα στην Αριστοτέλους. Σε πολύ κεντρικό σημείο, στον έκτο όροφο, όποιον και να ρωτήσει, θα το βρει το ΚΕΠΚΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία με τις τράπεζες, φίλες και φίλοι. Πάμε παρακαλώ σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε με τα νέα από το χρηματιστήριο.